Βλέπετε ήδη τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι μαζί μας αυτό το δύσκολο πρωινό. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε κάτι για αυτό το θέμα, Πανού? Γεια σας, Πανού. Γεια σας, Πανού. Γεια σας. Έχετε κάποια... Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε τα δύο παιδιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Είναι διασωληνωμένα τα παιδιά, κύριε Υπουργέ? Μάλιστα, είναι διασωληνωμένα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι και κρίσιμη η κατάστασή τους. Μακάρι πραγματικά όλοι αυτό ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να διερευνηθούν. Θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Εγώ το πληροφορήθηκα όταν έφυγα το πρωί από την εκπομπή του Άρη. Έχω αρρωστήσει πραγματικά. Θέλω να διαδεδώσω στους πάντους το ΕΣΥ κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, μα ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για αυτά τα παιδιά. Αυτό ευχόμαστε όλοι, κύριε Γεωργιάδη, να γίνουν όλα όσα πρέπει προκειμένου να σωθούν αυτά τα παιδιά. Ήδη υπάρχει τραγωδία, ήδη ένα παιδί 16 ετών δεν τα κατάφερε, δεν ξύπνησε ποτέ. Αδιανόητα πράγματα για το 2024. Γι' αυτό λέγαμε με τον Άρη πριν ότι πρέπει να βρούμε ποιος φταίει και τι έκανε λάθος. Αυτό το που είναι οι αρχές, δεν μπορώ να το πω εγώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα που έχει. Αυτή ήταν και η αφορμή της σημερινής μας συνάντησης, κύριε Γεωργιάδη. Τα απογευματινά χειρουργεία έγιναν, τα εγκαίνια. Είχαμε πρεμιέρα χθες. Να δούμε πώς κύλησε η χθεσινή ημέρα για να καταλάβουμε και πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και στο εξής. Να πω μόνο ότι είχα προγραμματισμένο ταξίδι σήμερα να κάνω αντίστοιχα την επίσκεψή μου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και σήμερα θα γίνουν πολλά απογευματινά χειρουργεία. Και έχω ακυρώσει αυτό το ταξίδι λόγω του δυστυχήματος στην Ξάνθη. Θεωρώ ότι δεν είναι κατάλληλη μέρα για τέτοιου είδους φασαρία. Τώρα προέχει να δώσουμε τη μάχη, να σωθούν τα παιδιά και τα άλλα θα τα δούμε από εβδομάδα. Τώρα, όσον αφορά τη δράση, ναι, ξεκίνησε χθες. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Όπως είδατε ίσως στα βίντεο, οι ασθενείς, οι πρώτοι που χειρουργηθήκαν στο οφθαλμιατρείο που πήγα, μίλησαν οι ίδιοι με εξαιρετικά θερμά λόγια, κύριε Νασοπούλου, γιατί το τι λέω εγώ δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Το τι λένε οι ασθενείς είναι αυτό που έχει σημασία. Άνθρωποι που περιμένανε πολλούς μήνες, πήγαν το νοσοκομείο το ίδιο και τους έκλεισαν ραντεβού και πήγαν και χειρουργήθηκαν χθες δωρεάν. Και αυτό πια θα γίνει κάθε μέρα σε όλα τα νοσοκομεία που δεν εφημερεύουν, για να βρίσκει ο κόσμος γρηγορότερα πρόσβαση στην υγεία. Κύριε Υπουργέ, έχετε υπολογίσει με βάση το σχεδιασμό που υπάρχει πόσες χειρουργικές επεμβάσεις θα γίνονται καθημερινά στα νοσοκομεία όλων των υγειονομικών περιφερειών? Θα γίνονται 80 περίπου επεμβάσεις την ημέρα. Mm-hmm. Προκειμένου πόσες χιλιάδες συμπολιτών μας να πάρουν προτεραιότητα να χειρουργηθούν μετά από χρόνια αναμονής? Το κατελάχιστο είναι 34.500 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2025. Στη διάρκεια του επόμενου έτους, λοιπόν. Μάλιστα. Ναι, ναι. Είναι χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι μια δράση που ήταν δική μου ιδέα. Δεν θυμάμαι να μιλάω τον εαυτό μου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Μάρα Θεμισοκλέου και την κυρία Λίλια Βιλιρίδη που ήσαν πάρα πολύ για να οργανωθούν. Τον Νίκο Παθανάση, τον συναρμόδιο υπουργό για το Ταμείο Ανάκαμψη που ενέκρινε αμέσως στο σχέδιο και πάνω απ' όλα εδώ στον Πρωθυπουργό που όταν του είπα την ιδέα την αγκάλιασε αμέσως. Κύριε Υπουργέ, τα χειρουργεία θα είναι δωρεάν, εντελώς δωρεάν για τους ασθενείς? Θα είναι εντελώς δωρεάν για τους ασθενείς, θα έχουν αμοιβές για το προσωπικό εξτρά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και για να δικαιούται κάποιος το δωρεάν χειρουργείο υπάρχουν προϋποθέσεις, δηλαδή θα πρέπει να περιμένει, ναι, να έχει περιμένει ήδη. Πρέπει να έχεις αναμονή τουλάχιστον το ελάχιστο 4 μήνες. Το ελάχιστο 4 μήνες. Και πώς γίνεται η διαδικασία? Ανακλινική, απελευθερώνουμε από το παρελθόν προς τον παρόντα χρόνο, από τα πιο παλαιά, τις πιο μεγάλες αναμονές προς μικρότερες, 20. 20 δηλαδή, 20 μικρότερες αναμονές, μετά 20 μικρότερες αναμονές, μετά 20 μικρότερες αναμονές. Όταν κλείσουν τη μια κλινική και καθαρίσει η λίστα τη μια κλινική, αυτό θα παίρνει από άλλη κλινική που δεν προλαβαίνει, έχει περισσότερα χειρουργία και σιγά σιγά έτσι θα φάμε όλη τη λίστα. Τώρα έχουν καταργηθεί τα χειρουργία, τα επαμοιβή. Αν όμως κάποιοι συμπολίτες μας είχαν κλείσει ραντεβού για τους επόμενους μήνες ενώ του έτους 25 για επιπληρωμή χειρουργείο, πώς θα μπορείτε να τα υπάρχει τρόπος να τα συμβιβάσετε? Αυτό θέλω, γι' αυτό θέλω να ακουστεί ξανά. Έχω προβληματιστεί διότι ενώ αποφάσισα να μην γίνονται τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία, κυρίως για ποιο λόγο, κύριε Πρωτοσάλτε, γιατί φοβήθηκα μήπως δεν μπορέσουμε να τα κάνουμε ταυτόχρονα και τα δύο και μείνουμε πίσω στο στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχω όμως πάρα πολλά email σήμερα στο κινητό μου και χθες από συμπολιτών μου που θέλουν τα επιπληρωμή χειρουργία και διαμαρτύρονται γιατί τα καταργήσαμε.
Θέλω να περάσουν λίγες μέρες να ρολάρει λίγο. Θέλουν προφανώς επειδή εννοείται έχουν κλείσει ήδη ραντεβού. Και δεν θέλουν να πάνε έχουν παρακάτω. Και θέλουν, έχουν ναι, κλείσει ναι. και θέλουν να κλείσουν. Γιατί είπαμε ότι τα δωρεάν από την χειρουργία αναφέρονται μόνο σε όσους έχουν αναμονή από 4 μήνες και πάνω. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να χειρουργηθούν αμέσως. Και αυτοί δεν θέλουν να πάνε στο ιδιωτικό τομέα γιατί είναι πολύ ακριβά. Και προτιμούν να πάνε στο ΕΣΥ. Να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι αυτά είναι τα, όπως τα λέτε εσείς, ψυχρά χειρουργία. Δεν αναφέρονται σε επίγοντα περιστατικά, ογκολογικά, καρδιολογικά, κουτουλού. Μάλιστα. Τα επίγοντα περιστατικά είναι αυτό που λέει η λέξη. Επίγοντα περιστατικά. Χειρουργούνται αμέσως. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση. Για τα χειρουργία που δεν είναι επίγοντα. Τελευταία ερώτηση. Πώς, τι απαντάτε σε εκείνους συμπολίτες που υποψιάζονται ότι μπορεί να πρωινά χειρουργία να μεταφέρονται το απόγευμα? Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι αν μια κλινική μειώσει την πρωινή της παραγωγή σε χειρουργία, τότε σε αυτήν την περίπτωση χάνει το δικαίωμα να κάνει απογευματινά. Για να μπορεί μια κλινική να κάνει απογευματινά χειρουργία, πρέπει το πρωί να εξακολουθεί σε ακέραιο αριθμό να κάνει τον ίδιο αριθμό χειρουργείων που έκανε πριν. Κύριε Γεωργιάδη, δώστε μας και ένα τελευταίο στοιχείο να το έχουμε ως αριθμό. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις αναμονές και με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, πού θα φτάσουμε και σε πόσο χρόνο, κατά την εκτίμησή σας? Οι αναμονές είναι περίπου 100.000. Ο σκοπός μου είναι του χρόνου, αν με βγάλετε στην εκπομπή σας την ίδια μέρα, να είμαστε καλά. Περίπου σε 60.000. Μάλιστα. Να είμαστε και καλά, οι αναμονές προκλήθηκαν. Ωραία. Οι αναμονές προκλήθηκαν για, από ποιο λόγο, κύριε Υπουργέ? Το μεγάλος αριθμός προκλήθηκε μέσα στην πανδημία, όταν για 2 χρόνια είχαν αναβληθεί όλα τα μη επίγοντα χειρουργία. Άρα για 2 χρόνια το ΕΣΥ υπολειτουργούσε πραγματικότητα. Ασχολείται μόνο με την πανδημία, με τον COVID. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη.